Επιστρέψαμε και παρακολουθούμε το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη στον αυτοκινητόδρομο M4, εκεί που κατευθύνεται το κομβόι τη μισθοφορική ομάδα Wagner. Απέχει περίπου 300 χιλιόμετρα από τη Μόσχα. Και γιατί δείχνουμε αυτό το πλάνο. Σε αυτό το πλάνο είναι στο Ροστόφ. Εκεί πέρα που είναι η στρατιωτική διοίκηση τη Ρωσία σε ό,τι έχει να κάνει με τι επιχειρήσει στην Ουκρανία. Και βλέπετε τώρα του S400. Αυτή είναι η μισθοφορική ομάδα Wagner που φέρει αυτόν τον οπλισμό. Ο Γιάννη Παλιούρα νωρίτερα μα έλεγε μια πληροφορία πολύ ενδιαφέρουσα για τους S400 που βρίσκονται πλέον στα χέρια τη Βάγνερ. Λοιπόν, μέχρι πριν από μερικέ ώρε, η Βάγνερ, το ισχυρότερο αντιεροπορικό σύστημα που είχε στα χέρια τη, ήταν κάποια αντιεροπορικά συστήματα Ranchir σημείου, έτσι ονομάζονται, μικρού βελληνικού. Βλέπουμε ότι τι τελευταίε ώρε η Βάγκνερ απέκτησε για πρώτη φορά και αντιεροπορική ομπρέλα μεγάλου βεληνικού. Και μάλιστα το πιο μοντέρνο αυτή τη στιγμή αντιεροπορικό σύστημα που έχει η Ρωσική Ομοσπονδία. Όπω όλα δείχνουν λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Ρώσικο στρατό με κάποιον τρόπο παρέδωσε τα συγκεκριμένα στη Βάγκνερ. Δεν μπορώ να φανταστώ να γίνεται κάποια μάχη και να τα καταλαμβάνει η Βάγκνερ. Δεν έχει καν χειριστέ κανονικά. Και έτσι κι με συγχωρεί το Ρωστόφ, είπαμε ότι δεν, έπεξε, δεν έπεσε του φεκιά, ότι αμαχητή δηλαδή δόθηκε. Αλλά α, αυτά τα συστήματα τα παίρνει με του χειριστέ του. Αν πάρει απλά S400, αυτό είναι ανταλίκα και σου μεταφέρει το Ροστόφ, έχει απλά παλιωσίδερα. Είναι δεδομένο ότι Ρώσοι χειριστέ του στρατού, οι οποίοι μέχρι πριν από λίγο ήταν στι τάξη του Ομοσπονδιακού Στρατού, έχουν συνεργαστεί, μεταφέρουν και όπω φαίνεται θα αναπτύξουν S400 προκειμένου να προστατέψουν το Ροστόφ. Το οποίο Ροστόφ έχει γίνει de facto η πρωτεύουσα, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, Τη Βάγνερ. Αποκτά λοιπόν αντιεροπορική ομπρέλα η Βάγνερ αυτή τη στιγμή. Νωρίτερα είχαμε δει να οχυρώνεται η πόλη, είχαμε δει άντρε τη Βάγνερ να ξεφορτώνουν από φορτηγά αντιερματικέ ναρκέ προκειμένου να καλύψουν προφανώ κάποιε οδού που φανταζόταν θα ερχόντουσαν οι Τσετσένοι. Δεν πήγε καλά για του Τσένου η πρώτη επαφή. Άμεση παράδοση υπήρξε με το που έφτασαν κοντά στι ε, δυνάμει τη Βάγνερ. Και αν θέλετε την άποψή μου, αυτό είναι μια μεγάλη κλιμάκωση. Είναι μια πρόγευση γιατί, ε, όπω βλέπουμε, και η αεροπορία τη Ρωσία παραμένει καθυλωμένη Ακριβώς. και αναρωτιόμαστε όλε αυτέ τι ώρε γιατί ενώ υπάρχει αυτό το κομβόι, το οποίο δεν είναι και κάποια ε, δύναμη την οποία δεν θα μπορούσε να εξουδετερώσει άμεσα ο ρωσικό στρατό, για ποιο λόγο δεν έχει ενεργοποιηθεί η, αεροπορία, η ρωσική αεροπορία, και αν. Εάν συνδέονται αυτά τα δύο περιστατικά, δηλαδή το γεγονό ότι βλέπουμε του S400 να είναι στα χέρια τη Βάγκνερ, που μέχρι πρότινος η Βάγκνερ δεν είχε τέτοιο αντιεροπορικό σύστημα, αντιλαμβανόμαστε μήπω ότι γι' αυτό το λόγο η αεροπορία παραμένει καθυλωμένη. Ενδεχομένω η τάση μέσα στο στρατό, μέσα σε αυτέ τι φατριέ και στι φατριέ τη ελίτ. Να μην είναι πλέον με το Ρώσο Πρόεδρο. Διότι βλέπουμε σε όλα τα διεθνή δίκτυα και σε όλε τι αναλύσει, Γιάννη, για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Βλέπουμε για τον Πριγκόζιν εναντίον Πούτιν. Πούτιν εναντίον Πριγκόζιν. Είναι η επόμενη μέρα τη Ρωσία αυτή, Ένδεχομένω. Να βλέπουμε τι πρώτε εικόνε τη ε, Νέα Ρωσία. Ε, οι επόμενε ώρε θα είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Διότι, όπω και να το κάνουμε, αυτό το κομβόιν κάποια στιγμή θα φτάσει σε κάποιο αντικειμενικό σκοπό. Στη Μόσχα. Και εκεί πέρα θα πρέπει να υπάρξει. Κάποια κίνηση. Θα δούμε ποια μορφή θα είναι αυτή η κίνηση, αν θα είναι επιτυχημένη και τι θα γίνει. Πάντω το κομβόι συνεχίζει να κινείται. Ε, Κάποιοι λένε ότι κινείται αργά. Η άποψή μου είναι ότι ένα κομβόι το οποίο κινείται, όπω δείχνουν όλα, με ταχύτητα 40-50 χιλιόμετρα την ώρα, αυτή την απόσταση βλέπουμε να καλύπτει στον ε, χάρτη, για, στρα, για τα στρατιωτικά μέτρα, είναι ένα κομβόι που κινείται με αστραπιαία ταχύτητα, με τον γκάζι τέρμα. Σημαίνει ότι. Το κομβόι τη Βάγνερ κινείται, μη λαμβάνοντα κανένα μέτρο ασφαλεία, διότι νιώθει απόλυτη ασφάλεια διασκίζοντας τη ρωσική ενδοχώρα. Δεν φοβάται ότι θα υπάρξει κάποια ξαφνική επίθεση ή κάποια κίνηση εναντίον του, χωρί καμία ανιχνευτική κίνηση μπροστά, προκειμένου να προσέχει τουλάχιστον αν υπάρχουν ε, δυνάμει. Απλά κινείται σαν να είναι μια σχολική εκδρομή.